ραδιοφωνική συνέντευξη στον Άκη Αναστασιάδη και την Ελένη Καρποντίνη έδωσε ο Μάρκος Εφερλής στον δρόμο FM 89,8, όπου και μίλησε για τα σχέδια του για το νέο πρωινό του Μέγκα και για το αν έριξε πόρτα, όπως γράφτηκε, στη Ράνια Φρασκιά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δεν έχω μιλήσει καν ούτε για τον ένα ούτε για την άλλη, ούτε είμαι ο κατάλληλος να ρίξω πόρτα. Η δουλειά μου είναι ηθοποιός, δεν είμαι μαραγκός, δεν είμαι. Οπότε του πόρτα. Δεν έχω να κάνω με πόρτες. Αυτά τώρα εντάξει, είναι θέματα που βγαίνουν από την αρχή που άρχισα να συζητάω με τον Μέγκα. Mm-hmm. Έχω ακούσει χιλιάδες πράγματα. Δεν μπορώ να βγαίνω ούτε να διαψεύδω. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα για το πώς θέλουμε να είναι η εκπομπή. Mm-hmm. Ούτε μιλήσαμε για ονόματα. Νομίζω ότι προέχει το τι θα είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Θα έχει κάποια βασικά θέματα που είναι μαγειρική, τα ζώδια που δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Απλά και ο τρόπος παρουσίασης θα είναι διαφορετικός, αλλά και το υπόλοιπο περιεχόμενο της εκπομπής θα έχει καινούρια πράγματα που δεν τα βλέπουμε μέχρι τώρα στις πρωινές εκπομπές. Θα στηριχτούν σε πράγματα που μπορώ να κάνω εγώ, τον σχεδιασμό. Ναι, βέβαια δεν είναι η ώρα για σοου, επειδή θα κάνω και ένα σοου στο Μέγκα βραδινή ώρα. Αλήθεια, κουβέντα έγινε και το ενδιαφέρον ήταν να είμαστε μαζί στο πρωινό. Αυτό μου έκανε και το κλικ βέβαια, αλλά δεν πήγα να μιλήσω, ας πούμε, με το διευθυντή προγράμματος σε όνει και καλά να είναι και η γυναίκα μου. Άρα δεν έχουμε περάσει ούτε στο όνομα της γυναίκας μου, ούτε σε ονόματα άλλα. Δεν πας να χτυπήσεις την αντίπαλη, την απέναντι εκπομπή. Πας να κάνεις κάτι δικό σου. Δεν μπορώ να τη χτυπήσω γιατί είμαι διαφορετικός χαρακτήρας. Χτυπήσω το ζυγικό. Ναι, ναι, δεν μπορώ να κάνω το ίδιο προϊόν. Από εκεί πέρα θα έχω πράγματα που. Εγώ νομίζω ότι θα τα κάνω καλά. Οι άλλοι δεν θα τα κάνουν. Ο καθένας θα παίξει με τα όπλα του. Θα ασχοληθείς με το κουτσοπολιά, θα πάρεις θέση, πιστεύεις. Θα πάρω θέση, αλλά όχι όπως παίρνουν.